για να μπορέσουν να καλλιεργήσουν αυτή τη γη, αυτή τη γη που ταΐζει εμάς και τα παιδιά μας, ήταν πολύ σκληρός. Στις δύσκολες συνθήκες κατάφεραν όχι μόνο να παράγουν, αλλά να δημιουργήσουν διάφορες οργανώσεις και συνεταιρισμούς για να μπορέσουν να διακινήσουν την παραγωγή τους, χωρίς να ξέρουν όμως τι θα τους ξημερώσει. Μέσα από αυτές τις οργανώσεις ξεπετάχτηκαν άτομα που δεν δίστασαν να σκουπίσουν τον υδρότα από το μέτωπο, από αυτό που παρήγαγαν, κοινώς τους αγροπατέρες. Αυτοί οι άνθρωποι κατάφεραν να οδηγήσουν την πέλα ακόμα και σήμερα εκεί που δεν τις αρμόζει. Αναρωτιέται κανείς πώς η πέλα, πώς η γη της Ευαγγελία βλέπει κάποιους να την κατασπαράζουν. Για πρώτη φορά στην ιστορία της Πέλας κατάφεραν οι τρεις περιφέρειες Έδεσσας, Αρινδαίας και Γιαριτσών να ενωθούν για ένα κοινό σκοπό για το αύριο του αγρότη, το αύριο των παιδιών μας, το αύριο της παραγωγής τους. Ο αγρότης του σήμερα με τον αγρότη του χθες διαφέρει στην πράξη, στη σκέψη, στην οτροπία. Οι καιροί δύσκολοι και επιτάσσουν νέες πρωτοβουλίες. Πρωτοβουλίες που θα οδηγήσουν σε ένα καλύτερο μέλλον για εμάς και τα παιδιά μας. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους βουλευτές της Πέλας. Μόνο τη
πολλά προβλήματα σε εταιρικών οργανώσεων. Αυτό συνέβη και με την Πέλα. Μετά από διάλογο και πολλές πιέσεις δικές μας για άλλο λόγο, καταφέραμε να βρούμε λύσεις. Γι' αυτό και τον ευχαριστούμε θερμά. Μιλάμε για τον Αλέξη Μακούλο, που έχουμε τη τιμή να είναι κοντά μας. Για πρώτη φορά που γνωριστήκαμε στην Αθήνα, κοντέψαμε να μαλώσουμε. Όταν άκουσε τι σημαίνει στην Πέλα και το κύκλο εργασιών που έχουν τα πυρηνόκαρπα, τότε κατάλαβε ποιοι είμαστε και τι ζητάμε. Σήμερα βρίσκεται ανάμεσά μας. Είναι ο αντιπρόεδρος του ΕΛΓΑ, κύριος Ζανιάς Αθανάσιος, για να δώσει απαντήσεις στα θέματα του ΕΛΓΑ. Τον ευχαριστούμε πολύ. Όπως αντιλαμβάνεστε, πλέον ήρθε η ώρα η Πέλα να οργανωθεί. Ο δρόμος της δικαίωσης, ο δρόμος της ανάπτυξης για τον αγρότη, για αυτό που παράγει, περνάει μέσα από τις οργανώσεις παραγών. Και αυτό επιδιώκουμε να πετύχουμε. Σας ευχαριστώ. Να συμμετέχουμε
για να μπορεί το προϊόν να φύγει ως προϊόν πολυτελείας και υψηλών προδιαγραφών σε όλες τις χώρες, γιατί έτσι είναι. Γιατί τέτοιο είναι το προϊόν μας. Αδυνατούμε να συνεργαστούμε. Είναι σήμερα μια ουσιαστική συνάντηση πάνω στη μαζική όλη συμμετοχή στο σύνδεσμο και στις προσπάθειές του. Από συνεταιριστές. Εμείς είμαστε ως αγρότες που καταθέτουμε συνεχώς τα προβλήματα αυτά. Θα παρακαλούσα να κάνουμε ησυχία. Είναι κατανοητή η ένταση. Γιατί έχουμε προβλήματα. Πρώτον και κύριο να πω με τον ΕΛΓΑ, το οποίο τρέχουν οι ζημίες. Γι' αυτό είναι εδώ ο αντιπρόεδρος του ΕΛΓΑ. Συνεχώς ο κ. Μακούρος. Εδώ τα προβλήματα αυτά θα συζητήσουμε. Έγινε η μερίδα σήμερα για όλα αυτά τα προβλήματα. Πέρσι έγινε η συνέχεια με το σύνταγμα του Μετσί. Τις κάρτες από τα σφαγίνα. Ας παρακαλούσα να κρατήσουμε λίγο μία σειρά, να ακούσουμε εδώ τους παραβρισκομένους για όλα αυτά τα θέματα και από εκεί και πέρα να θέσουμε και ερωτήματα, έτσι. Όλα με τη σειρά, με ένταση και με φωνές δεν γίνεται. Σας παρακαλώ. Ας σεβαστούμε αυτή την κίνηση. Ευχαριστώ. Θα κάνουμε διαφορετικά την διαδικασία. Εάν σας ενδιαφέρουν κάποια πράγματα που έχετε αγωνίες, που θέλετε να ρωτήσετε, θέματα σχετικά με τους συνεταιρισμούς, με τις οργανώσεις παραγωγών, και με άλλα θέματα που σας απασχολούν, ας πάμε έτσι, ερωτήσεις, απαντήσεις, μήπως και φτιάξει το κλίμα. Δηλαδή, ο καθένας θα έχει το λόγο να θέσει το ερώτημά του σε αυτή την ενότητα που είπα, συνεταιρισμοί, οργανώσεις παραγωγών, αν έχετε ανησυχίες, αν έχετε προβληματισμούς, μπορεί να μην έχετε. Συνεπτικά, γρήγορα παίρνει τη θέση σας να ακούσουμε. Όχι, δεν κάνετε ησυχία, δεν μπορώ να μιλήσω. Αλλάζω τη διαδικασία. Αλλάζω τη διαδικασία. Λέω να ρωτάτε και να παίρνετε απαντήσεις. Μήπως το κλίμα βρούμε μια κοινή συνισταμένη επικοινωνία. Πρέπει να καταλάβετε, εγώ δεν νομίζω ότι δεν έχετε καταλάβει αυτό που λέει σήμερα όλη η πλατεία εδώ. Αυτό που λέει ότι για να. Όχι, να σας πω. Σήμερα υπάρχει ένα πρόβλημα. Έχει σπάσει η αλυσίδα της παραγωγής. Πού έχει σπάσει? Παλιότερα είχαμε ένα τραπεζικό σύστημα. Πραγματικά ο Γεωργός καλλιεργούσε, έβρισκε ένα αποκούπι στην αγροτική, χρηματοδοτούσε μέσω της αγροτικής την παραγωγή του και στο τέλος πουλούσε, πήγαινε για αυτό. Σήμερα αυτό έχει σταματήσει. Θα μπορούσε να γίνει η ίδια διαδικασία αν από την προηγούμενη χρονιά ο ίδιος ο παραγωγός είχε κάποια κέρδη για να αυτοχρηματοδοτήσει πλέον την παραγωγή του. Αυτό δεν γίνεται, το ξέρετε πολύ καλά. Δεν μπορείτε να το ξεχνάτε όμως. Αυτό ήταν για να κλείσει. Πρέπει να το πάρετε υπόψη σας. Εντάξει, θα μας ενημερώσετε για τις ομάδες και για όλα αυτά, αλλά δεν μπορείτε να το παραβλέπετε. Ωραία, ναι, δεν μπορεί. Εγώ λέω ότι για να γίνει συζήτηση, το ξέρω. Αλλά ξέρετε κι εσείς ότι δεν μπορούν να σας δουν μόνο σαν εκπρόσωπο για τις ομάδες. Είναι δύσκολο, δεν μπορεί, πώς θα γίνει. Εντάξει, τώρα δεν θέλετε να γίνει συζήτηση. Παραπέρα, για να καταλάβουμε να δούμε και αυτό που λέτε. Να ακολουθήσουμε μια διαδικασία. Να την ακολουθήσετε, να ολοκληρώσω όμως λίγο. Να ολοκληρώσω λίγο. Ρε παιδιά, άμα θέλετε να γίνει συζήτηση, νομίζω ότι δεν μπορείτε να το φυλάτε. Δεν θέλω, θα μας μιλήσετε για τους νόμους. Εγώ θέλω να σας πω και για τους νόμους. Μου λύνεται μία απορία μόνο, όποιος θέλει, όποιος από όλους εκπροσώπους. Γιατί υπήρχε τόση δυστυχία μία εικοσαετία να πάμε από τον ένα συνεταιριστικό νόμο στον άλλον και πολλές φορές να αναιρεί. Μήπως είναι τόσο πολλά τα συμφέροντα τα οποία δεν μπορείτε να τα αντιμετωπίσετε σαν εξουσία. Και να σας πω και κάτι άλλο. Έχεις δίκιο. Καλά κάνετε και προχωράτε στη
της ομάδας μου οποιοδήποτε κόστος, με τα λίγα μέλη. Εξηγήστε μας όμως κάτι, από πώς φτάσαμε από το ένας νομός μία ομάδα, πέντε φίλοι μία ομάδα. Θέλουμε να καταλάβουμε και εμείς τη δική σας συνεταιριστική αντίληψη που έχετε σαν εξουσία. Μας φάγανε οι ομάδες. Δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε τον πάστο, να πετρέψουμε την ιστορία. Για ποιες ομάδες μιλάτε και συντηρητικούς, αφού δεν μπορούμε να παράγουμε. Αδυνατούμε να παράγουμε. Τι να μιλήσουμε για τις ομάδες του συντηρητικούς. Δεν το λένε τρεις, δεν το λένε. Έχουμε καταλάβει, είπατε κάτι προηγουμένως, ότι αλλά για να μην πάμε δύσκολα, αλλά να δημιουργήσουμε τις αντιστάσεις εκείνες που θα μας διατηρήσουν στη ζωή, ένα και μοναδικό φάρμακο είναι η συνεργασία. Αν δεν συνενώσουμε τις δυνάμεις μας, δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα. Μπορώ να έχω λίγο την προσοχή σας. Ο αγρότης των Καλαβρών. Μπορώ, εσείς που ισοκροτήσατε. Μ' ακούτε? Θέλετε να ακούσετε ή θέλετε απλά να κάνετε μια κουβέντα καφενείου? Μπράβο, ο αγρότης που με ρώτησε, ο κτηνοτρόφος των Καλαβρίτων, η τιμή που παίρνει στο γάλα είναι 1/10 κιλό και το παίρνει γιατί έχει μια καλή συνεταιριστική οργάνωση. Καλά τα λέτε. Εγώ ο αγρότης όμως τι δεν έχει να γίνει να κάτσει. Ξέρεις γιατί. Άλλοι κάνα κάτι σωστά και εμείς δεν το βλέπουμε. Ο νομός της Πέλας πριν από χρόνια είχε κάποιες κρατεές ενώσεις. Δυστυχώς καμία από αυτές δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση σήμερα, οι περισσότερες έχουν οδηγηθεί σε καθάριση και κάποιες άλλες είναι με προβλήματα. Έχετε 70 συνεταιρισμούς σε αυτό εδώ το νομό, υπεραρκετούς για να οργανωθείτε οι 8.000 περίπου παραγωγοί που είχατε κάποτε ή έχετε όσμωση με τους συνεταιρισμούς. 8.000 παραγωγοί περάσατε απ' έξω ή μέσα από τους συνεταιρισμούς, από τους 70 συνεταιρισμούς που είχε η περιοχή σας, αλλά δυστυχώς σήμερα ούτε 20 δεν μπορεί να σταθούν με αξιώσεις για να δώσουν λύσεις σε εσάς. Εάν δεν οργανωθούν και δεν γίνουν εύρωστοι αυτοί οι συνεταιρισμοί, δεν θα έχετε την τύχη του κτηνοτρόφου των